σου! Καλώς ήρθες σε ένα ακόμα βίντεο στο κανάλι μου. Είμαι η Μίτση και σήμερα είναι ένα τελείως διαφορετικό βίντεο, ένα vlog, γιατί όπως είχες καταλάβει αν με ακολουθείς στο Instagram, που λογικά θα με ακολουθείς, είχα πάει στην Ελλάδα για 2 μήνες λόγω του lockdown, δεν άντεξα άλλο. Στις Βρυξέλλες πέρασα απέσια. Και αφού είχα αφήσει το αμάξι μου εκεί πέρα σχεδόν 2 χρόνια, 2 χρόνια παρά ένα μήνα, έδωσα πάρα πολλά χρήματα, το έφτιαξα για να το έχω εκεί πέρα και όπως κοίταγα τα ήθελα να το πάρω, βασικά να τα πάρω λίγο από την αρχή. Ήθελα να πάρω το αυτοκίνητο, είχα σκοπό να το πάρω, να το κάνω ένα road trip μίας εβδομάδας και να πάω Σερβία, Κροατία, δραματικές ακτές, να κάνω αυτό, να κρατήσει μέρες με πολλές διανυκτερεύσεις. Και δεν το έκανα, γιατί δεν γινότανε, λόγω lockdown τώρα οι περισσότερες χώρες ήταν κλειστές. Έδωσα όμως αρκετά χρήματα και επειδή πολλές χώρες ήταν ανοιχτές και μπορούσα να το κάνω, κοίταγα και τα εισιτήρια και μόνο η Aegean πετούσε και ήταν πολύ ακριβή, ήταν 425 ευρώ one way, χωρίς βαλίτσα κιόλας, άρα μας έβγαινε κοντά στα 1000 ευρώ με βαλίτσα για 2 άτομα και λέω, the beep, πάμε με το αυτοκίνητο και όπως γίνει, όπως πάει. Οπότε συνέχισε το βίντεο, απόλαυσε το μαζί μας, δες πως περάσαμε, δες πως πήγαμε, δες πως φτάσαμε και στο τέλος του βίντεο θα σου κάνω έναν γενικό απολογισμό. Enjoy! Λοιπόν, είναι ξημερώματα 5ης 18 Ιουνίου, ημέρα γενεθλίων για εμένα. Περίμενε, έχω να βάλω και τη στέκα μου εδώ, celebrate, και ξεκινήσαμε με τον Κωστάκη από τη Λαμία να πάμε οδικός στο Βέλγιο με μια διανυκτέρευση Βελιγράδι, έτσι λέμε τώρα, για πάμε να δούμε πώς θα μας πάει αυτό το ταξίδι. Θα το πάμε λίγο να αλλάξει την οδήγηση. Κωστάκη, πες κάτι, καλό ταξίδι, κάτι, χρόνια μου πολλά. Χρόνια σου πολλά. Για να δούμε. Λάθος παράκαμψη. Άλλο μας έλεγε το GPS, είχε μία κάτι εκεί στα Τέμπη. Ξύπνουσα λίγο απότομα, συνεχίζω να φοράω τη τιάρα μου όμως και είμαστε κάπου στα Τέμπη. Μετά από 2 ώρες ταξιδιού. Πάμε και βλέπουμε. Λοιπόν, είναι 4 παρα 10, δηλαδή έχουμε κάνει 4 ώρες από Λαμία και φτάνουμε Ευζώνους να περάσουμε Βόρεια Μακεδονία και να συνεχίσουμε προς Βελιγράδι. Δεν ξέρω αν θα μας αφήσουν να βιντεοσκοπήσουμε τα σύνορα. Θα δείξει. Λες να πάμε μέσα. Θα δω. Συνέχεια. Λοιπόν, ώρα 4:10, περάσαμε τα ελληνικά σύνορα, είμαστε στα σύνορα των Σκοπίων. Περιμένουμε να μας αλλάξουν τις ταυτότητες. Από ό,τι μας είπαν στα ελληνικά σύνορα, δεν επιτρέπεται να βγούμε από την εθνική οδό. Πρέπει να περάσουμε τη χώρα μέσα σε ένα 5ωρο το πολύ. Και επειδή με φωνάζουν και με άγριο κοιτάνε, σε κλείνω και τα λέμε κάπου στο Βελιγράδι. Travel update, 5:46 ώρα Σερβίας, περάσαμε τα Σκόπια, τίποτα, μια χαρά, οδήγαγα εγώ, ο Κώστας κοιμότανε,
γύρω στα 20 χιλιόμετρα βέβαια δεν έβλεπα ούτε στο ένα μέτρο από την ομίχλη. Και έχω να σου πω ότι κάναμε και μια τεράστια, τεράστια βλακεία, ότι δεν σκεφτήκαμε ότι εμένα το αμάξι μου δεν παίρνει USB για μουσική και δεν πήραμε ένα ηχιάκι. Okay, να είναι καλά το Spotify βέβαια. Ακούμε ό,τι ακούμε από το κινητό και έχουμε σταματήσει λίγο τουαλέτα, λίγο νεράκι, λίγο να ξεμουδιάσουμε, γιατί οδηγάμε από τις 12 και είναι 7 ώρα Ελλάδα ουσιαστικά τώρα. Και έχουμε 2 ώρες δρόμο ακόμα να φτάσουμε στο Βελιγράδι, να πάμε στο ξενοδοχείο μας. Ο καιρός είναι σύννεφα, βροχή, έξω έχει κρύο. Αυτά. Δεν ξέρω τι πλάνα κάνω. Αυτά τα πλάνα κάνω. Θα τα πούμε σε λίγο. Και 35 ώρα Σερβίας, 9 και 35 ώρα Ελλάδας. Είμαστε 17 χιλιόμετρα μακριά από το ξενοδοχείο μας στο Βελιγράδι. Ο μαύρος κύκλος, όπως μπορείς να δεις, έχει φτάσει στο Θεό. Έβρεχε σε όλη σχεδόν τη διαδρομή από τα Σκόπια μέχρι το Βελιγράδι. Με το που μπήκαμε Σερβία, έχεις δει όπως και φαντάζομαι και τα πλάνε. Φουλάραμε βενζίνη. Συνεχίζουμε και τα λέμε σε λίγο. Αισθάνομαι λες και κάνω αναφορά πολιτική. Η ώρα λοιπόν είναι 10:15. Έχουμε φτάσει στο ξενοδοχείο μας στο Βελιγράδι. Ένα ξενοδοχείο σε πολύ γνωστή περιοχή που έρχομαι χρόνια. Είναι πολύ ωραίο. Έχει και πισίνα που θα σου τη δείξω. Κάτσε να τη δεις τώρα. Αλλά ο καιρός δεν επιτρέπει. Ορίστε, εδώ είμαστε. Συνούλα. Δεν επιτρέπει που είμαι, φωτίζομαι. Εδώ φωτίζομαι για να δεις όλο το μαύρο κύκλο. Κοιτάω λίγο σαν την αλήθεια, είναι από την κούραση. Πάω να ξεραθώ στον ύπνο και μάλλον όταν θα σου ξανανοίξω αυτή την κάμερα θα έχει νυχτώσει. Τόσο πολύ νυχτώσει. Τα λέμε, φιλιά. Κοιμηθήκαμε με βροχή. Ξυπνάμε. 3 η ώρα το μεσημέρι με ντάλα ήλιο. Ωραία. Εδώ που είναι να φωτίζομαι κι εγώ. Εδώ. Μ' αρέσει. Δεν φωτίζομαι πολύ. Εδώ. Τίποτα. 4 ώρες ύπνο. Πάμε μια βόλτα να φάμε. Να δούμε λίγο φίλους στο Βελιγράδι. Θα δεις στη συνέχεια τι κάναμε. Λοιπόν, στάδιο Μαρακανά, Ερυθρός Αστέρας, Red Star. Κάθε Ολυμπιακός που σέβεται τη ζωή του πρέπει να έχει έρθει εδώ. Έχω έρθει πάρα πολλές φορές. Εντάξει, Βελιγράδι είμαι. Δεν γινόταν να μην έρθω. Εδώ πέρα πάμε να βγάλουμε και τις φωτογραφίες μας, κάναμε και τα ψώνια μας και συνεχίζουμε. Βασικά, εδώ είναι πιο ωραίο. Θα ήθελα πάρα πολύ να σε πάρω μαζί στις βόλτες που πήγα. Θα σου βάλω λίγα πλάνα. Βασικά σου έχω βάλει λίγα πλάνα. Ήδη σου έχω βάλει, θα σου βάλω. Δεν ξέρω πώς θα το μοντάρω αυτό το βίντεο. Θέλω να είσαι και λίγο επίκης. Είναι το πρώτο μου vlog. Από το κινητό που τράβηξα, γιατί δεν έβαλα την κάμερα να φορτίσει. Η ώρα είναι 9:15, πέφτουμε για ύπνο, γιατί έχουμε άλλα 1700 χιλιόμετρα, ξυπνάμε στις 3 η ώρα το πρωί. Οπότε θα τα πούμε κάπου στις 3:30-4 παρά που θα ξεκινήσουμε. Άντε να δούμε πότε θα φτάσουμε, αν θα κάνουμε άλλη διανυκτέρευση, δεν το έχουμε αποφασίσει ακόμα. Μπορεί να κάνουμε στην Αυστρία, μπορεί και όχι. Θα δούμε. Όπως μας κάτσει. Έχω να δηλώσω την Βάρβαρο να ξυπνάει άνθρωπος πριν τις 9 η ώρα το πρωί. Η ώρα είναι 3:30-4 παρά και ετοιμαζόμαστε για να χώρισε. Έπρεπε να έχουμε ήδη φύγει βάσει σχεδιασμού που είχα κάνει, αλλά δεν γινόταν να ξυπνήσω.
Καλημέρα, καλό ταξίδι να έχουμε και πάμε να δούμε πού θα μας βγάλει το GPS. Και όπως σου είπα πριν, σύνορα Σερβίας-Ουγγαρίας. Στη Σερβία την περάσαμε γρήγορα. Λίγο, περίμενε. Λίγο πρώτη φορά με κοίταζε στη σύνορα την ταυτότητά μου, ξανακοίταγε. Του δώσα και τη Βέλγια και του δώσα και το δίπλωμά μου για να καταλάβει ότι είμαι εγώ. 11 χρόνια πριν ταυτότητα. Απλά η μόνη διαφορά είναι ότι έχω ξανθά μαλλιά. Είχα τότε, έχω ροζ τώρα. Πειράζει, μας άφησε. Και τώρα για να περάσουμε από Ουγγαρία στα σύνορα εκεί της Ουγγαρίας. Έχει μία ωρίτσα, στα 50 αυτοκίνητα, σταματημένη, στις 8.30 το πρωί. Τι ώρα θα κάνουμε δεν ξέρω. Θα δείξει. Έχουμε σβήσει, έχουμε αράξει, θα φτιάξουμε να φάμε το πρωινό μας. Ναι. Και τώρα που σου λέω αυτό, έχω να σου πω ρε παιδί μου ότι πήραμε εμείς πράγματα φαγητό από Ελλάδα. Δεν πήραμε φαγητό από Ελλάδα. Πήραμε μαζί μας κολάτσια, έχουμε πάρει κρουασάν, έχουμε πάρει τοστάκια, έχουμε πάρει μπισκότα, έχουμε πάρει νερά. Έχουμε πάρει τέτοια πράγματα. Κάτσε να την κρατήσω λίγο εδώ, να το βάλω στο τιμόνι, γιατί με κουράζει, δεν έχω βγάλει το τρίποδο. Και ναι, έχουμε πάρει τέτοια. Και αφού έχω χρόνο, θέλω να σου μιλήσω και να σου πω ότι προς το παρόν έχουμε βάλει την πιο φτηνή βενζίνη στα Σκόπια. Βάλαμε και στη Σερβία φτηνή σχετικά βενζίνη τη μέση της, και τώρα που λέμε να γεμίσουμε ξανά έτσι, δεν είχε πέσει πολύ, είχε πέσει μια παύλα, γιατί θα είναι πιο φτηνή από την Ουγγαρία, δεν ήταν φτηνή στα σύνορα, ήταν, βάλαμε 17 λίτρα 23 ευρώ, που δεν τη λες φτηνή τη βενζίνη εδώ. Πόσο μέχρι στιγμής, δεν ξέρω πόσο μας έχει πάει το ταξίδι, στον απολογισμό, στο τέλος δηλαδή, τώρα σου συνεχίζεις να βλέπεις αυτό το βίντεο, συνεχίζεις να το βλέπεις, Όσο συνεχίζεις να βλέπεις αυτό το βίντεο, στο τέλος θα σου πω και ακριβώς πόσες ώρες κάναμε, πώς είναι η διαδρομή, πόσο πληρώσαμε, όλα αυτά. Πάω να κάνω το τσιγαράκι μου έξω, να πιω το... εδώ, Red Bull-άκι μου, να περάσει λίγο η ώρα, μη σου μπορεί να ρίξει κανέναν ύπνο, θα δείξει. Θα λέμε σε λίγο αφού έχουμε περάσει τα σύνορα. Λοιπόν, σε άφησα στα σύνορα Σερβίας-Ουγγαρίας. Κάναμε 2 ώρες. Βέβαια, δεν σου έχω μιλήσει. 3 ώρες να ταξιδεύω εγώ τώρα. Έχω φτάσει στα σύνορα Ουγγαρία-Σλοβενία γιατί με βρίασα. Γιατί μου πήραν τα τσιγάρα. Στα σύνορα μου είπαν ότι δεν επιτρέπεται να αγοράσω τσιγάρα από μη Ευρωπαϊκή Ένωση και να τα περάσω στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Πράγμα που δεν μου το είπε κανένας. Και μου λέει άλλο το αεροπλάνο, άλλο αυτό. Πήρα τα τσιγάρα μου. Έχουμε σταματήσει εδώ να φάμε λίγο KFC. Συνεχίζω να έχω νεύρα. Θέλω πίσω τα τσιγάρα μου. Καπνίζω IQOS και στο Βέλγιο δεν έχει. Και έδωσα 100 ευρώ να πάρω τσιγάρα, γιατί ήταν πιο φτηνά στη Βόρεια Μακεδονία, στο Σκόπια, όπως θες πες το. Και πήρα 4 κούτες από εκεί. Και μου τα πήραν. Μου άφησαν 4 πακέτα. 2 εγώ και 2 Κωνστάκης. Αυτά. Πάω να συνεχίσω να μπω στη Σλοβενία. Η ώρα είναι, τι ώρα είναι? 1:50. Θα βρέξει. Αναμενόμενο. Έχουμε άλλες 10 ώρες ταξίδι. Δεν έχουμε αποφασίσει ακόμα αν θα κάνουμε διανυκτέρευση στην Αυστρία ή όχι. Θα το δούμε. Ανάλογα τα κεφτή. Α! Βλέπεις, φούτε. Δεν έχει πάνω από 12-13 βαθμούς. Αυτά. Μπαίνω να συνεχίσω εγώ την οδήγηση, γιατί θα το δώσω στον Κωστάκη το βράδυ κάμερες. Δεν μ' αρέσει να το δω βράδυ. Κάπου θα τα ξαναπούμε, δεν ξέρω πού. Θα δούμε στη συνέχεια για μήνα να δεις. Πού θα τα πούμε. Το μαύρο κύκλο. Εγώ αυτό είδα τώρα. Σίγουρα το δες και εσύ.
Λοιπόν, travel update. Είμαστε Αυστρία, κοντά στο Salzburg. Σταματήσαμε. Έχουμε κάνει 1000 χιλιόμετρα. Πρέπει λίγο και αυτό το αμαξάκι, το δόλιο να ηρεμήσει. Μια ωρίτσα, να ράξω κι εγώ. Αν και οδηγάει και ο Κώστας. Αλλά δεν ξέρω, εγώ είμαι λίγο φουβιτσιάρα και δεν δίνω τα αμαξί εύκολα. Σε λίγο που δεν θα αντέχω θα το πάρει λογικά. Είμαστε στο... Θα μείνουμε τελικά στην Αυστρία ή θα φύγουμε. Θα φύγουμε. Το πάμε λίγο σερί, έχουμε άλλα 900 χιλιόμετρα. Λοιπόν, μέχρι τώρα εντυπώσεις ταξιδιού. Όλα καλά, όλα ωραία, εντάξει, Ελλάδα, κάτσε να κλείσω αυτό γιατί με έχετε. Ελλάδα, Σερβία, έχω πάει πολλές φορές, δεν ξέρω τον δρόμο, δεν έχω κάτι να σχολιάσω. Α, όχι, έχω να σχολιάσω ότι στα Σκόπια έχει φτιαχτεί ο δρόμος, είναι μια χαρά, το κάνεις μέσα σε 9 ώρες. Σερβία, Ουγγαρία, μια χαρά, Ουγγαρία, πολλή ώρα στα σύνορα είπαμε, πολύ αγενής η κυρία για να αγοράσει τη βινιέτα. Η βινιέτα είναι ένα χαρτάκι για τα διόδια. Όπως έχουμε εμείς διόδια, αυτοί έχουν απλά μια βινιέτα που κοστίζει 16 ευρώ. Το ίδιο έχει και η Αυστρία. Μου μίλαγε μόνο ουγγρικά, λες και πρέπει εγώ να ξέρω. Καμία σχέση με αγγλικά, δεν μου έδωσε σημασία. Απλά έκανε τη δουλειά της και συνέχισε να μου απαντάει στη γλώσσα της. Πολύ ευγενικός όμως το παιδί στο τελευταίο βενζινάδικο που φουλάραμε βενζίνη, γιατί ήταν πιο φτηνή από την Αυστρία. Πολύ ευγενικός, με βοήθησε, μου είπε που μπορώ να πάρω τσιγάρα, γιατί δεν ξεχνάω ότι μου πήραν τα τσιγάρα μου. Θα τα κλαίω αυτά τα τσιγάρα μήνες. Αυστρία, ωραία διαδρομή, κίνησε πολλά φορτηγά. Ουγγαρία, Αυστρία, πάρα πολλά φορτηγά, πάρα πολλά φορτηγά. Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα, δεν το περίμενα με τίποτα. Πολύ ωραία τοπία η Αυστρία, πάρα πολύ ωραία. Εθνική είναι σαν της Ελλάδας. Αυτό που ακούμε, ο δρομάρες, άμα μου σου του. Τέτοιο πράγμα και έργα πολλά έχει σε πάρα πολλά σημεία, αλλά έχει απίστευτα τοπία. Πάει ένα πράσινο, δηλαδή αν ο Κώστας δεν βαριότανε, θα τα έβλεπες κι εσύ. Θα δεις κάποια, είδες κάποια, εντάξει. Δεν γίνεται να αποτυπωθεί και όλο το ταξίδι δυστυχώς, γιατί θα φορτίσουμε και την κάμερα. Τι άλλο. Αυτά. Ας κάτσω λίγο να ξεκουραστώ. Και θα τα πούμε κάπου στη Γερμανία που θα οδηγάει μάλλον ο Κώστας και εγώ θα κάθομαι συνοδηγός. Δεν θα κοιμάμαι, δεν μπορώ. Κάπου εκεί. Travel update, τώρα 10 παρα 20, μέρα ακόμα. Γερμανία, βενζινάδικο, να και ο Κώστας, προσπαθούμε να βρούμε κάτι να φάμε. Τις προκοπής, δεν βρίσκουμε στο δρόμο, ότι McDonald's έχουμε δει, έχουμε πάει, είναι κλειστά. Εγώ οδηγάω σερί 14 ώρες. Πού θα πάει, θα φτάσουμε. 500 χιλιόμετρα μήναν. Άντε να δούμε. Τελικά δεν αντέξαμε. Περίμενε που φωτίζομαι. Εδώ φωτίζομαι. Και ήρθαμε σε ένα ξενοδοχείο. Ο Θεός να το κάνει. Τέλος πάντων, ήταν αυτό που βρήκαμε στο booking. Ήταν ανοιχτό μόνο. Πανάκριβο για αυτό που προσφέρει. Τύπου 110 ευρώ. Και είναι, όχι, χάλια. Τέλος πάντων, έχω ανοίξει, φαντάσου, γιατί μυρίζει. Αλλά δεν αντέχουμε, είμαστε από τις 6 ώρες στο δρόμο, είναι 10.30 και είχαμε άλλα 400 χιλιόμετρα που δεν βγαίνανε. Safety first. Εντάξει, θα δούμε το πρωί και μια πόλη της Γερμανίας, αυτά τα 200 μέτρα που έχουμε παρκάρει το αμάξι. Έχω να σου πω εδώ, καληνύχτα, τα λέμε το πρωί από ένα χωριό της Γερμανίας, που ούτε ένα Παναγία μου σημαίνει. Που ούτε να το προφέρω δεν μπορώ. Στρομπερκάντο κάτι. Τα λέμε το πρωί. Καλημέρα. Λοιπόν, εντάξει, στυχώς κοιμηθήκαμε, ξεραθήκαμε στον ύπνο. Αργήσαμε και όλες, είχαμε βάλει ξυπνητήρι στις 5.30. Δινότανε, 7 η ώρα. Πάμε, έχουμε έρθει εδώ στη Γερμανία, στο
Χάσε, αυτό. Και πάμε να ξεκινήσουμε να φύγουμε για το σπίτι, γιατί δεν αντέχεται άλλο, θέλω να φτάσω. Δεν ήταν και πολύ ξεκούραστο έτσι όπως το κάναμε χτες. Για να δούμε. Και ναι, τα καταφέραμε. Βέλγιο. Σπίτι. Σπίτι. Λοιπόν, μετά από 4,5 ώρες ταξιδιού, είμαστε εδώ. Σε αφήνω. Πρέπει να μαζέψω το χαμό και να καθαρίσω, γιατί μετά από 2 μήνες κλειστό σπίτι, φαντάζεσαι τι μπορεί να συμβαίνει. Σε συνεχόμενο πλάνο θα δεις ό,τι έχω να σου πω για αυτό το ταξίδι. Τι μου άρεσε, τι δεν μου άρεσε, πόσο κόστησε και όλα αυτά. Φιλάκια. Αφού έφτασες λοιπόν ως εδώ, είδες το βίντεο, είδες από πού πήγαμε. Πήγαμε από Βόρεια Μακεδονία, Σερβία, Σλοβενία, Ουγγαρία, Αυστρία, Γερμανία, Βέλγιο. Σύνολο 2.818 χιλιόμετρα, 2 άτομα, 1,5 οδηγός, 2 μέρες. Λοιπόν, εδώ στο μπλοκάκι μου έχω ακριβώς το κόστος του ταξιδιού. Περίμενα να το βρω, πού το έχω γράψει. Λοιπόν, πού είναι, είναι... Συγγνώμη. Κακό να μην είσαι τόσο οργανωμένος. Πώς δεν... Α, ωραία. Οι βενζίνες μας πήγαν 254 ευρώ 53 λεπτά. Η πιο ακριβή βενζίνη ήταν στη Γερμανία. Επειδή δεν ήθελα να βγω και από την Εθνική, μπορούσα να βγω να πάω στα χωριά να βάλω λίγο πιο φτηνή, αλλά για 10 λεπτά δεν άξιζε. Ήταν 1,50, από 1,52 έως 1,55 το λίτρο. Έκανα βλακεία και χρειάστηκε να γεμίσω 2 φορές, γιατί δεν είχα γεμίσει πριν στην Αυστρία που ήταν πιο φτηνά. Τα διόδια ήταν 55,4 ευρώ. Τα περισσότερα ήταν στην Ελλάδα, δυστυχώς. Στη Σερβία ήταν 12,5. Στα Σκόπια ήταν 6 ευρώ. Ναι. Οι βινιέτες είναι κάρτες που περνάς στη χώρα και ήταν στην Ουγγαρία και στην Αυστρία, ήταν 19 ευρώ στην Αυστρία και 6 ευρώ στην Ουγγαρία. Τα πήρα από τα σύνορα και τις δύο φορές, δηλαδή πριν τα σύνορα ακριβώς, έχει, σου γράφει βινιέτες, πήγα στο γκισέ, το πήρα, όπως είδες στην Ουγγαρία δεν ήταν και πολύ ευγενική, μου μιλούσαν Ούγγρικα, δεν ήξερα. Οι διανυκτερεύσεις μας πήγαν 130 ευρώ, η Σερβία είναι πανφτηνή και το φαγητό μας με το αυτά που φάγαμε έξω, αυτά που είχαμε ψωνίσει από την Ελλάδα, μας πήγανε 90 ευρώ. Δηλαδή σύνολο είμαστε στα 550,4 κάπου εκεί. Οπότε είναι σχετικά καλά, δεν ήταν πολύ ακριβά, δεν ήταν πολύ φτηνά, σίγουρα ήταν πιο φτηνά από τα αεροπορικά που καταντήσαμε. Ήταν κουραστικά. Αν με ρωτάς θα το ξαναέκανα, αλλά με τελείως διαφορετικό τρόπο. Βασικά θα το ξανακάνω, αλλά θα το κάνω με τελείως διαφορετικό τρόπο. Ο Κώστας δεν ήθελε να σταματήσουμε σχεδόν πουθενά, ήθελε απλά να φτάσουμε. Εγώ αν μπορούσα θα σταμάταγα και στη Βουδαπέστη να κάνω μια διανυκτέρευση, θα σταμάταγα και στη Βιέννη να κάνω μια διανυκτέρευση, μπορώ να σταμάτα και στο Στρασβούργο να κάνω μια διανυκτέρευση αφού πήγα από εκείνη την πλευρά, θα πήγαινα Φραγκφούρτη, Μόναχο ή Νιρεμβέργη που είναι και η νονά μου και θα μπορούσα να τη δω να κάνω μια διανυκτέρευση, δεν τα έκαναμε αυτά, ήρθαμε σχεδόν straight, κουραστικό, πιαστικό από αυτός μου, πραγματικά. Και από αυτός μου, γύρισα και κοιμόμουν 2 μέρες. Αυτά. Νομίζω ήταν το πρώτο μου vlog. Θέλω να είσαι λίγο επίκης. Όπως βγήκε, δεν είχα τέτοιο. Πρέπει να πάρω για το αμάξι αυτό που μπαίνει η κάμερα εδώ μπροστά και σε γράφει όλη την ώρα. Θα ήταν πολύ πιο ωραίο, πιο ενδιαφέρον. Και θα το κάνω για το επόμενο, γιατί έχω πολλά, τώρα που έχω και αυτοκίνητο εδώ πέρα, έχω πολλά ταξίδια οργανώσει στο μυαλό μου. Θα κάνω πάρα πολλά πράγματα, σου το υπόσχομαι. Θα τα βλέπεις όλα, γιατί η μία στήλη αυτού του καναλιού θα είναι η μόδα και η άλλη στήλη αυτού του καναλιού θα είναι τα ταξίδια που μπορείς να κάνεις μένοντας εξωτερικό, που εμένα προσωπικά που δεν μου αρέσει η χώρα που μένω, με βοηθάει όμως, το ότι κάθομαι εδώ μάλλον, βοηθάει στο ότι μπορώ και ταξιδεύω, βλέπω πράγματα και να ξέρεις ένα πράγμα. Τα ταξίδια
είναι τα λεφτά που χαλάς, αλλά πραγματικά αξίζουν, γιατί σε μορφώνουν, σου ανοίγουν τις ορίζοντες, σε κάνουν άλλο άνθρωπο. Εγώ τα λατρεύω. Ελπίζω να σου άρεσε αυτό το βίντεο. Αν σου άρεσε, μπορείς να κάνεις ένα like, να κάνεις subscribe στο κανάλι μου, να κάνεις follow στο Instagram, και κάτω στο description box έχει όλα μου τα social media για να με ακολουθήσεις. Τα λέμε την επόμενη εβδομάδα. Φιλάκια πολλά!